Αθλητική επικαιρότητα λοιπόν. Γιώργος Μίμικος κοντά μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νικολέτα. Και είπαμε σήμερα Παρασκευή να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό. Ναι. Να πάμε σε μια αγαπημένη Μεγαλόνισο. Μεγαλόνισο είναι και αυτή όπως είμαστε και εμείς εδώ. Ωραία. Όπου έχουν βρεθεί δύο κριτικοί και μαζί με μια ομάδα εκεί γράφουν ιστορία. Κρήτη παντού δηλαδή. Ακριβώς έτσι. Να μην παρακαλώ στον τίτλο. Κρήτη παντού. αναφέρομαι φυσικά στην ενότητα την οποία έχουμε, που συναντάμε κριτικούς, απανταχού κριτικούς, όπου και βρίσκονται. Α, λοιπόν. Οπότε τώρα είναι σαν να μπαίνουμε και σε αυτή την ενότητα έτσι. Μαζί με την αθλητική. Μαζί με την αθλητική ενότητα. Έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με Λεμεσό. Ωραία. Εκεί μας περιμένει ένας καλός φίλος και ένας εξαιρετικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου, γυμναστής, εργοφυσιολόγος και άλλα πολλά. Mm-hmm. Τον βλέπουμε ήδη. Είναι στα γραφεία του Απόλλωνα Λεμεσού και βεβαίως καλησπερίζουμε τον Νίκο τον Κουνδουράκη. Καλησπέρα. Ο οποίος, Νικολέτα, καλησπέρα και από μένα. Ζει ένα όνειρο από πέρσι στην Κύπρο. Μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες. Χθες η ομάδα τους, και βλέπουμε και πλάνα ήδη, κέρδισε την Ιταλική Λάτσιο για το Europa League. Μεγάλες επιτυχίες με κριτικό χρώμα. Νίκο Κουνδουράκη, είσαι γουρλής αν μη τι άλλο, ε. Μακάρι να είμαι. Και στη συνέχεια. Χθες το γιορτάσατε και πάλι. Εντάξει, ανεξάρτητα από την μάχη της πρόκρισης, η νίκη κόντρα σε μια ιταλική ομάδα τόσο δυνατή δεν είναι κάτι τυχαίο. Είναι πολύ σημαντική νίκη, διότι η Λάτσιο είναι τέταρτη στη βαθμολογία του Ιταλικού Πρωταθλήματος με ένα μπάτζετ πολύ μεγαλύτερο από το δικό μας. Και έδειξε τη δυνατότητα της ομάδας μας, που είναι κάτι το οποίο χτίζεται εδώ και χρόνια. Και Γιώργο, πιστεύω ότι παρακολουθείς και άλλα παιχνίδια μας, ότι θα μπορούσαμε να πάρει βαθμούς ακόμα και από την άκρη παρακολουθείς. Δηλαδή, η ομάδα έχει μια φανταστική πορεία και τελικά καταφέραμε και κερδίσαμε και χθες 2-0. Και τι έλεγαν οι Ιταλοί στο τέλος, είχαν μείνει αποσβολωμένοι, το πίστευαν αυτό? Θεωρώ ότι τους παρεξέδεψε το γεγονός, αλλά και στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία δεν κέρδισαν εύκολα. Χάσαμε 2-1, θα μπορούσαμε να είχαμε σοβαρή στο τέλος. Αν λοιπόν γνωρίζαμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου μας, ουσιαστικά έχουμε χάσει τον γκολ. Πέρα από την ισοπαλία που είχαμε εντός έδρας που δεν είχαμε σκοράρει, αλλά πιστεύω ότι γνωρίζουν οι αναλυτές τουλάχιστον των ομάδων αυτών, γνωρίζουν ότι η ομάδα είναι αρκετά ανταγωνιστική. Δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια μετά από τον Λέμεσο για καμία ευρωπαϊκή ομάδα. Νίκο, κριτικοί υπάρχουν στη Λεμεσό? Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι. Έχουν έρθει να σας βρουν όσο είσαστε στη Λεμεσό, και σένα και τον Κυριάκο τον Κακαβελάκη να σας μιλήσουν? Μιλάμε για τον γιατρό Νικολέτα mm-hmm. της ομάδας που επίσης ναι. έχει γίνει μεταγραφή. Σας έχουν και, δει. Και ένας φυσιοθεραπευτής, ο οποίος ο παπάς ήταν και αυτός τον όρθιο. Είμαστε τρεις, δεν είμαστε δύο. Πέρυσι είμαστε τρεις. Ναι, σωστά. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Έχει κριτικό στοιχείο μεγάλο. Υπάρχουν κριτικοί. Μερικούς γνωρίζαμε κιόλας. Mm-hmm. Και ο κουμπάρος μου έχει παντρευτεί από εδώ που είναι ο Νίκος. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που είτε παίζαν μπάλα, είτε έχουν έρθει εδώ πέρα, είναι είτε οικονομική μετανάστευση, έμειναν πάρα πολλά χρόνια λόγω συγγενικών προσώπων. Αλλά γενικά είναι μια φιλόξενη πόλη για τους κριτικούς. Γενικά η Κύπρος είναι φιλόξενη για τους κριτικούς. Μας έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση και στην ομάδα μας έχουν αγκαλιάσει όλοι. Είναι μια ομάδα με ανθρώπους που θυμίζουν το παλιό καλό όφι και που θα γίνει από ό,τι βλέπω και στην πορεία. Είναι μια ομάδα οικογένεια με αθλητικές καταστάσεις πάρα πολύ καλές. Και με ένα όραμα. Δεν είναι μια ομάδα που κάτι γίνεται απρογραμμάτιστα. Συγγνώμη για το ακουστικό. Δεν πειράζει. Όλα είναι βάσει προγραμματισμού. Νικολέτα, καταλαβαίνεις ότι βρήκαμε μια ευκαιρία σήμερα με την νίκη που έκαναν στην Ευρώπη να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει χρόνια προσφορά στο κριτικό ποδόσφαιρο. Και είναι μια αναγνώριση το ότι αυτός ο άνθρωπος κλήθηκε να βρεθεί εκεί, σε μια ομάδα που είναι ανερχόμενη δύναμη και ευρωπαϊκά. Να δουλέψει. Νομίζω ότι και ο ίδιος θα συμφωνήσει ότι το κριτικό ποδόσφαιρο, φυσικά αναφερόμαστε και στον ίδιο, αλλά το κριτικό ποδόσφαιρο γενικά έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανθίσει, να ανθίσουν πρόσωπα, να ανθίσουν καριέρες, να ανθίσουν άνθρωποι και ταλέντα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ένα γεγονός. Αν και τα τελευταία χρόνια υπήρχαν κάποια θέματα, κυρίως λόγω οικονομικών λόγων, πιστεύω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά ταλέντα στην Κρήτη. Υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί προπονητές και πάρα πολύ καλοί επιστήμονες. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν, να αγαπούν αυτό που κάνουν. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα κύριο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι η υπομονή. Υπομονή δεν υπάρχει. Δυστυχώς ο αθλητισμός δεν είναι κάτι, δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Πρέπει να χτίσει κάτι για να πάρει τους καρπούς στην πορεία. Δεν μπορεί μια επιτυχία, η οποία είναι απλά μια στιγμή, να θεωρηθεί ως
πανάκια και να μην έχουμε την υπομονή να δημιουργήσουμε κάτι. Όπως έγινε παλιά στον Όφη, δημιουργήθηκε από πουθενά και είχε μεσουρανίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και αυτό που να γίνει και τώρα, Γιώργο. Και παρακολουθείς βέβαια από την Κύπρο, εντάξει, δεν είσαι και τόσο μακριά, παρακολουθείς τι γίνεται και στον Όφη και στον Ρεποτέλη. Ναι, παρακολουθώ. Βλέπω και δύο ομάδες. Εντάξει, στον Όφη είναι ένας νέος αέρας, γιατί ο Γιάννης Σαμαράς ήταν αυτός που έβαλε και στο ποδόσφαιρο. Και θεωρώ, γνωρίζοντας τι άνθρωπος είναι, ότι και το επιτελείο του, η ομάδα θα βρει τον δρόμο της. Και στον Ρεποτέλη βλέπω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά με τον Νίκη και με τη διοίκηση, τους ανθρώπους τους γνωρίζω. Εγώ πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα, χρόνο με χρόνο, θα ξαναβελτιωθεί το κριτικό ποδόσφαιρο. Στις γιορτές σας θα δούμε Νίκο Κουντουράκη. Θα προσπαθήσω να έρθω, δεν ξέρω αν θα το επιτρέψω υποχρεώσεις, αλλά θα ήθελα να έρθω. Μου λείπουν οι γονείς μου, τα αδέρφια μου και θα ήθελα να έρθω. Και οι φίλοι μου βέβαια. Και ο αγαπημένος σου Λέντας που κάνει τα μπάνια σου, ε. Ναι, ναι, τώρα είναι δύσκολο να πάω. Είναι κρύο. Αλλά ναι, ναι. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ανάλογες επιτυχίες να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πόσο περήφανοι είμαστε όταν βλέπουμε έτσι κριτικούς να διαπρέπουν λοιπόν και να αφήνουν το δικό τους στίγμα και το δικό τους αποτύπωμα όπου και αν βρίσκονται.